Κάτοικοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια συμπαραστεκόμενοι στον ΙΝ και τον πρώην Δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Δημουτζίδη και Διαμαντή Παπαδόπουλο, που δικάζονται για κατάληψη έκτασης 120 στρεμάτων στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ο χώρος έχει μετατραπεί από την τοπική κοινωνία σε πάρκο αναψυχής και οι εκπρόσωποι της ζητούν να τους αποδοθεί πλήρως, όπως έγινε με τα πρώην στρατόπεδα Παύλου Μελά και Κόδρα. Σε καμιά περίπτωση δεν συνίσταται το αδίκημα της καταπάτησης. Εμείς από το 2005 που νόημα μας παραχωρήθηκε ο χώρος, δημιουργήσαμε κάποιες υποδομές εκεί μέσα, τους οποίους παρά την ανάκληση του 2012 συνεχίζουν και τους χαίρονται σήμερα οι πολίτες μας. Το ένα Υπουργείο λέει ότι είναι δικό μου, το οικονομικό, το άλλο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης λέει ότι είναι δικό μου, ενώ ο χώρος ανήκει και πρέπει ανήκει στους τόπους και τις τοπικές κοινωνίες. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χώρο που αξιοποιήθηκε με δημόσια χρήματα μέσα από το πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης του Οδυσσέας και χρήματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμούς, όπως αποδόθηκε το 2005 στον τότε Δήμο Πολύχνης και μετέπειτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Η δίωξη κατά των δημάρχων ασκήθηκε μετά από παρέμβαση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου έχει καταθέσει αγωγή κατά του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, υποστηρίζοντας πως το Ταμείο ενέγραψε στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του το 2015 την έκταση, χωρίς να του ανήκει. Το λέγαμε και ως αντιπολίτευση. Αυτό που μένει να κάνουμε σαν κυβέρνηση είναι αυτοί οι χώροι που είναι κλειστοί οι περισσότεροι από τις αρχές δεκαετίας του 2000, αν προκειμένου το πρώην στρατόπεδο Καρατάσου 700 στρεμάτων είναι από το 2003, να καταγραφούν, να απεμπλακούν από το δυσεπίλητο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Αυτή είναι η ευθύνη της κυβέρνησης και να αποδοθούν εκεί όπου ανήκουν. Στους πολίτες Θεσσαλονίκης. Το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο αποτελεί σήμερα ένα χώρο όπου καθημερινά πραγματοποιούνται δεκάδες δράσεις από την τοπική κοινωνία. 150 οικογένειες καλλιεργούν στους αστικούς λαχανόκηπους, 500 παιδιά αθλούνται στα γήπεδα ποδοσφαίρου, ενώ πραγματοποιούνται συνεχώς πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η χώρα αυτή και σαν πνεύμονας αλλά και σαν χώρος μπορεί να είναι ωφέλιμος στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, γιατί είναι ένας μεγάλος χώρος που μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας της πόλης. Σε ανάλογη κινητοποίηση προχώρησαν κάτοικοι του Δήμου Παύλου Μελά και την προηγούμενη Δευτέρα εντός του στρατοπέδου Καρατάσιου.